Και απλά βήματα από τον υπολογιστή του σπιτιού τους, οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος μαθαίνουν σε πραγματικό χρόνο το ακριβές ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που θα πιστωθεί τις επόμενες εβδομάδες στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικομέρισμα.gr άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής και θα υποδέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μέχρι τα μεσάνυχτα της 12ης Δεκεμβρίου. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται από τον υπόχρεο με τους κωδικούς του τάξης. Στα πρώτα βήματα ζητείται επιβεβαίωση του ΆΜΚΑ και των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου. Η αίτηση είναι προσυμπληρωμένη καθώς αντλούνται αυτόματα το ετήσιο εισόδημα, περιουσιακά στοιχεία και μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του IBAN και ενός email και ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεσή τους μέσω των δικών τους προσωπικών κωδικών του τάξης, προκειμένου να συνυπολογιστεί το εισόδημά τους. Υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του ΆΜΚΑ και του ΑΦΜΗ. Εκεί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, άρα πρέπει να πάμε να τα διευθετήσουμε αυτά, είτε με τη βοήθεια λογιστή, είτε με τη βοήθεια στα ΚΕΠ. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, περισσότεροι από 1.200.000 μοναδικοί χρήστες είχαν επισκεφθεί την πλατφόρμα. Είχαν υποβληθεί περίπου 340.000 αιτήσεις και είχαν εγκριθεί σε τελικό στάδιο περισσότερες από 142.000. Παρά την υπερφόρτωση του συστήματος, τα όποια μικροπροβλήματα αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Το ύψος του μερίσματος ξεκινά από τα 250 και φτάνει στα 1.350 ευρώ. Οι οικογένειες με 6 ή περισσότερα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο πάει να καλύψει τις ανάγκες αυτού του περίφημου κομματιού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Δηλαδή περίπου το 32-33% του ελληνικού πληθυσμού. Στο τελικό εισόδημα των οικοκυριού συνυπολογίζονται και κάθε λογής επιδόματα, όπως οικογενειακά, ανεργίας, αναπηρικά ή προνοιακά, που τυχόν λαμβάνουν ήδη δικαιούχοι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και το ΕΚΑΣ. Δεν προσμετρώνται η αποζημίωση απόλυσης, η διατροφή σύζυγου και τέκνων, το ΕΦΑΠΑΞ, οι κληρονομιές, οι χορηγίες, οι δωρεές, καθώς και χρήματα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Για όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 6 μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του 2017, δεν θα ληφθεί υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του προηγούμενου έτους από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ.